Γεια σας παιδιά, πάμε να μάθουμε ιστορία της Τετάρτης Δημοτικού. Είμαστε στα κλασικά χρόνια και θα δούμε το κεφάλαιο 33, ο θάνατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Από τα Σούσα, ο Μέγας Αλέξανδρος πήγε στη Βαβυλώνα, την οποία ήθελε να κάνει πρωτεύουσα του κράτους του. Εκεί τον επισκέφτηκαν αντιπρόσωποι από διάφορα μέρη για να τον συγχαρούν και να του δηλώσουν ότι θέλουν να γίνουν σύμμαχοί του. Πολλές ελληνικές πόλεις έστειλαν αντιπροσωπείες να τον στεφανώσουν με χρυσά στεφάνια. Ξαφνικά ο Μέγας Αλέξανδρος αρρώστησε βαριά. Οι προσπάθειες των γιατρών δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα και ο ασθενής χειροτέρεψε. Ετοιμοθάνατος καθώς ήταν, ζήτησε να δει τους στρατιώτες του με τους οποίους είχε μοιραστεί τόσες χαρές και λύπες. Ένας-ένας όλοι οι στρατιώτες πέρασαν από μπροστά του και τον αποχαιρέτησαν. Ο θάνατός του το 323 π.Χ. προκάλεσε μεγάλη θλίψη σε όλο το στράτευμα. Η είδηση του θανάτου του διαθώθηκε γρήγορα. Το απέραντο κράτος έμεινε χωρίς αρχηγό και φαινόταν ότι δύσκολα θα περέμενε ενωμένο. Η μεγάλη εκστρατεία είχε αλλάξει τη μορφή του κόσμου. Το στρατό, καθώς προχωρούσε, ακολουθούσαν ιστορικοί, γεωγράφοι, μηχανικοί, καλλιτέχνες. Από τη μεγάλη αυτή εκστρατεία, οι άνθρωποι έμαθαν πολλά για τις νέες χώρες, το κλίμα τους, τα φυτά, τα ζώα. Ο Μέγας Αλεξανδρός σε διάφορα σημεία των περιοχών που κατέκτησε, ίδρυσε πολλές πόλεις. 16 από αυτές ονομάστηκαν Αλεξάνδριες. Οι πόλεις στολίστηκαν με λαμπρά κτίρια, ναούς, θέατρα, γυμναστήρια. Πολλοί Έλληνες εγκατέλειψαν την Ελλάδα και πήγαν να εγκατασταθούν εκεί. Η ελληνική γλώσσα άρχισε να διαδίδεται παντού. Το όνομα του Μεγάλου Αλεξάνδρου έγινε γνωστό σε όλες τις χώρες της Ανατολής. Οι διηγήσεις που πλάστηκαν έκαναν λόγο για τα κατορθώματα του Μεγάλου Βασιλιά. Πολλοί λαοί τον θεώρησαν δικό τους ήρωα. Η εποχή που άρχισε με το θάνατό του έμεινε γνωστή ως ελληνιστικά χρόνια. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σας περιμένουμε στο επόμενο μάθημα.